Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα την κυρία Νίκη Ευελπίδου. Είναι καθηγήτρια γεωλογίας και γεωπεριβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Να κάνουμε λοιπόν μια συζήτηση μαζί της. Κατά πόσο υπάρχει και ο κίνδυνος στατικότητας τώρα των κτίριων αυτών που κυριολεκτικά μουλιάζουν κάτω από τόνους νερού. Γεια σας, κυρία Ευελπίδου. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα και σε εσάς. Θα ήθελα λοιπόν ένα δικό σας πρώτο σχόλιο, αν θέλετε, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι εικόνες που δεν θυμόμαστε, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν δεν έχουμε ξαναδεί τον κάμπο της Θεσσαλίας να μετατρέπεται σε μια απέραντη λίμνη, και θα ήθελα έτσι εν συνεχεία να μας πείτε αν αυτό μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα, προβλήματα που αυτή τη στιγμή, και ενώ είναι ακόμα σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών, ο απεγκλωβισμός των αγνοούμενων, αγνοούμε και εμείς, καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι. Καταρχάς να πω ότι συμπαρίσταμε σε όλες τις οικογένειες που περνάνε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι σαν χώρα η θλίψη είναι μεγάλη για αυτό που μας συμβαίνει, και φυσικά να πω ότι μια καταστροφή ποτέ δεν έρχεται μόνη της. Είναι και άλλα τα οποία θα έρθουν και για τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν περάσει ακόμα από το μυαλό μας, δεδομένου ότι για την ώρα προσπαθούμε ακόμα να ξεπεράσουμε την καταστροφή από την πλημμύρα. Mm-hmm. Και να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, η πλημμύρα αυτή έγινε σε μια περιοχή που ανέκαθεν πλημμύριζε. Είναι ένα πλημμυρικό πεδίο. Εδώ έρχονται οι παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, που κάνουμε ό,τι να είναι, όπου να είναι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να έρθουμε αντιμέτωποι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το κόστος και το κοινωνικό και το οικονομικό και το πολιτικό για τέτοιες αποφάσεις είναι πολύ μεγάλο, αλλά οι ανθρώπινες ζωές πρέπει να μπουν σε πρώτο πλάνο. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια περιοχή η οποία πλημμυρίζει. Έτσι δημιουργήθηκε. Η πεδιάδα έτσι δημιουργήθηκε από την πλημμύρα των ποταμών, mm-hmm. που μαζί με νερό έφερναν και υλικά διάβρωσης από την υδρολογική λεκάνη από την οποία περνούσαν, και τα απέθεταν κάπου. Πού? Στην πεδιάδα. Εδώ λοιπόν που τώρα αυτές τις μέρες πλημμύρισε, όχι μόνο με νερό, αλλά με νερό και λάσπη. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, ενδεχομένως να είναι πρωτόγνωρο για εμάς, για την δική μας, πώς να το πω, για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για το δικό μας, για τη δική μας ζωή, αλλά στο πέρασμα του χρόνου, στον γεωλογικό χρόνο, δεν είναι πρωτόγνωρο. Είναι κάτι που συνέβαινε και είναι κάτι που θα ξανασυμβεί. Τώρα μαζί με αυτή την καταστροφή εννοείται ότι θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες καταστροφές. Πάντα μια καταστροφή δεν έρχεται μόνη της. Mm-hmm. Τώρα το επόμενο που θα πρέπει να μεριμνήσουμε είναι ο κίνδυνος από τις μολύνσεις. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το νερό έχει αναμειχθεί, δεν ξέρουμε κι εμείς, με απόβλητα, με πτώματα ζώων, με αποχετεύσεις. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να γίνουν επισταμένες μελέτες στο έδαφος και στο νερό και σε οτιδήποτε υπάρχει εκεί στην περιοχή, για να μην έχουμε τα χειρότερα. Και πολύ γρήγορα πρέπει να γίνουν όλα αυτά, κυρία Ευελπίδου. Δηλαδή δεν υπάρχει και χρόνος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτά... Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί οι άνθρωποι κάποια στιγμή πρέπει να μπουν στην κανονικότητα. Βεβαίως, δηλαδή πόσο καιρό... Ακριβώς, πόσο καιρό θα μείνουν έτσι? Η περιοχή αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχει βιώσει πόλεμο. Ο κόσμος πρέπει να γυρίσει στα σπίτια του, και πρέπει όμως να γυρίσει στα σπίτια του με ασφάλεια. Mm-hmm. Ήδη θρηνούμε θύματα, δεν πρέπει να θρηνήσουμε άλλους. Πρέπει να γίνουν όλες οι μελέτες με τη σειρά, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε με ασφάλεια στον κόσμο να γυρίσει πίσω. Τα σπίτια και κινδυνεύουν, θα μπορούσαν να κινδυνεύουν, θα μπορούσε να υπάρχει ζήτημα στατικότητας, θεωρείτε, κυρία Ευελπίδου? Άκουγα τον κύριο Χουλιάρα, ο οποίος είναι σεισμολόγος, και έλεγε ότι και εμείς θα πρέπει να έχουμε το νου μας τώρα. Διότι έχουν δημιουργηθεί δύο τεράστιες λίμνες στην περιοχή της Θεσσαλίας, και είναι ακόμα και υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια τα οποία βρίσκονται κάτω από το νερό. Δηλαδή το νερό φτάνει μέχρι τις στέγες. Ακριβώς. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ελεγχθεί. Είπαμε ότι ο κόσμος πριν γυρίσει πίσω θα πρέπει να περάσουν έλεγχοι από όλα.
Και ένας από αυτούς τους ελέγχους είναι και αυτός που πολύ σωστά αναφέρεται, διότι πολλά αλλάζουν. Καταρχάς, όλο αυτό το υλικό έχει δημιουργήσει και διάβρωση. Δεν ξέρουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή ακόμα κάτω από το νερό, πώς έχει διαβρωθεί η περιοχή και αν κάποια σπίτια έχουν... Αν σε κάποια σπίτια το υπόβαθρο έχει υποχωρήσει ολικός ή μερικός. Αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί επίσης επισταμμένα πριν ο κόσμος μπει στα σπίτια του. Μάλιστα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι δηλαδή τώρα αυτή η πληγή η ανοιχτή που πρέπει να κλείσει στη Θεσσαλία. Είναι και οι διαδικασίες θωράκισης που έπρεπε να έχουν ξεκινήσει, που έχουν ξεκινήσει σε ένα βαθμό, αλλά πρέπει να συνεχιστούν και πιο εντατικά για το από εδώ και πέρα. Γιατί και εσείς τα παρακολουθείτε, καθηγήτρια σε αυτόν τον ευαίσθητο πια τομέα του γεωπεριβάλλοντος είστε, και είναι μόνιμη υποδόση των επιστημόνων ότι αυτά θα τα βλέπουμε συχνότερα και σφοδρότερα πια. Όπως είπατε, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας να κάνουμε σαν κοινωνία. Η κατάσταση έχει αλλάξει, βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα, πρέπει να το αποδεχτούμε. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά, έρχεται η κλιματική αλλαγή, έρχεται. Δεν έρχεται, ήρθε. Είναι εδώ. Θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι ότι η στατιστική που ξέραμε δεν ισχύει. Mm-hmm. Τα ευνίδια και έντονα φαινόμενα θα είναι ολοένα και πιο συχνά. Και θα πρέπει να θωρακιστούμε σαν κοινωνία. Τα εργαλεία υπάρχουν. Πρέπει εμείς να οργανωθούμε. Ο καθένας από το μετερίζι του πρέπει να βάλει πλάτη σε όλο αυτό, αναφέρομαι σαν κοινωνία, σαν πολιτεία, αλλά και ο καθένας από εμάς σε ατομικό επίπεδο. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα σπίτια μας, θα πρέπει να προστατεύσουμε εμάς τους ίδιους, θα πρέπει τα έργα που γίνονται να λαμβάνουν υπόψη τους τις νέες παροχές. Τα έργα σήμερα που γίνονται δεν λαμβάνουν υπόψη τους το τι μπορεί δυνητικά να συμβεί. Είμαστε στη στατιστική που ξέραμε, όμως αυτό έχει αλλάξει. Και βέβαια ευθύνη έχουμε και όλοι εμείς που πρέπει να προστατεύουμε, να προστατεύσουμε τα σπίτια μας. Έχουμε φτιάξει τα σπίτια μας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανθεκτικά, για παράδειγμα, σε μια πυρκαγιά. Η ερώτηση είναι ρητορική, γιατί η απάντηση είναι εκεί. Υπάρχει, όχι, δεν είναι. Βλέπουμε σπίτια μέσα σε δάση που το αντίθετο, πάρα πολλά... Το αντίθετο θα έλεγε κυρία Ευελπίδου, θα έλεγε κανείς. Όχι, απλώς δεν φτιάχνουμε τα σπίτια μας σε ένα βαθμό θωρακισμένα εναντί των φυσικών φαινομένων και της φωτιάς εν προκειμένου που αναφέρατε. Αλλά βάζουμε και έξτρα παράγοντες κινδύνους φτιάχνοντας το σπίτι μας. Πάμε και το κάνουμε, ας πούμε, παράδειγμα μέσα σε ένα δάσος. Όχι απολύτως νόμιμα, προφανώς. Ναι. Ακριβώς. Ή μέσα σε κήτες ποταμών. Το βλέπουμε ή μέσα αυτό σε ρέματα, βαζομένα, βέβαια. Ακριβώς. Ναι. Όχι μόνο σε αυτά που συζητάμε τώρα αυτές τις ημέρες. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι σαν κοινωνία χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Πολύ εκπαίδευση. Ο καθένας από εμάς πρέπει να ξέρει γιατί συμβαίνει αυτό, τι θα συμβεί, τι μπορεί να κάνει για να θωρακιστεί ο ίδιος και η οικογένειά του και τι θα πρέπει να κάνει σε μία έκτακτη κατάσταση. Τα σχολεία μας αυτή τη στιγμή εκπαιδεύουν τα παιδιά μας τι θα γίνει σε ένα σεισμό. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο σεισμός στην Ελλάδα. Τι θα γίνει σε μια πλημμύρα, ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ναι, τι καλά. Θα γίνει σε ένα κάψα, να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Έτσι είναι, μακριά από εμάς, αλλά και η εκπαίδευση που έχουμε για την περίπτωση σεισμού. Χτυπάω ξύλο, δεν αντέχουμε άλλο. Αλλά θέλω να πω και ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε αποτελεσματικά. Όχι να το κάνουμε για να το κάνουμε, γιατί μας φαίνεται πολλές φορές και πάντα κατόπιν εορτής ότι κάποια πράγματα τα κάνουμε απλώς και μόνο για να φαίνεται τύπης ότι τα έχουμε κάνει. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα αυτή. Θα την ξανακάνουμε, είναι σίγουρο. Σας ευχαριστώ, κυρία Ευελπίδου. Να έχετε καλό υπόλοιπο Κυριακής. Και εσείς το ίδιο. Να είστε καλά.